λύσετε τα πράγματα. Νομίζω ότι προφανώς είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Καλό είναι να μην σκορπάμε τον δρόμο. Ο κόσμος έκανε μια επιλογή την 25η Ιανουαρίου. Η κυβέρνηση παίρνει πολύ στα σοβαρά τη λαϊκή εντολή την οποία της έδωσε ο κόσμος και πλέον προχωράει πρόθυμη για λύση, για οικονομικά βιώσιμη λύση, όπως είπε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χθες στο Reuters, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα του χρέους και τις επενδύσεις. Ωστόσο, αν δεν πάνε τα πράγματα κατευχήν, αν δεν πριτανεύσει η λογική, αν οι δανειστές παραμείνουν αδιάλακτοι στα οδυνηρή λιτότητα, δεν μας κάνουν κάποια χάρη τόσα χρόνια νομίζω, υπάρχει πάντα και... Έχει αποδικοποιήσει την εντολή η κυβέρνηση του ελληνικού λαού σε όλο της το εύρος, διότι δεν νομίζω ότι έχει λάβει καμία εντολή για αυτό που ακούσαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό για ρήξη, για το μεγάλο όχι. Δεν έδωσε τέτοια εντολή ο ελληνικός λαός, ή κάνω λάθος? Νομίζω, καλά, πάντα όταν ο κόσμος συμμετέχει με την ψήφο του, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι εννοεί. Έτσι, δεν είμαστε μέσα στο μυαλό των ψηφοφόρων. Καλά, και δημοσκοπικά. Ωστόσο, από τότε το γεγονός. Όλοι λένε λύση εντός ευρώ. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι έχουμε ακόμη και χθες τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε για τον πέμπτο. Ναι, ακόμη και το γεγονός ότι εχθές ο κόσμος έδωσε ένα μαζικό παρόν υπέρ της κυβέρνησης στο Σύνταγμα και υπέρ της διαπραγμάτευσης, που λέει ένα όχι στη λιτότητα, είτε με λύση είτε με ρήξη, νομίζω ότι δίνει έτσι πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα και αν μη τι άλλο επιχαίρει την μέχρι τώρα η μη λύση είναι οικονομικά βιώσιμη, γιατί σας άκουσα που είπατε ότι μια λύση οικονομικά βιώσιμη. Η μη λύση είναι, είναι οικονομική βιώσιμη για την ελληνική για μας. Η μη λύση δεν είναι οικονομικά βιώσιμη ούτε για την ελληνική κοινωνία ούτε για όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και αυτό το οποίο λένε όχι μόνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ στελέχη, βουλευτές, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, αλλά και νομπελίστες, καθηγητές, κάνουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι το είδαμε προ δύο εβδομάδων στους Financial Times, ο Τωμά Πικέτη, άνθρωποι που δεν είναι αριστεροί ή δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Μία κακή, μία μη λύση δεν είναι λύση για κανέναν. Η κακή λύση είναι προτιμότερη από τη μη λύση. Αυτό είναι το δόγμα Μολυβιάτη και υπάρχει για το Κυπριακό. Ναι. Επειδή κάλυπτες και Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, ακόμη. Έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό να μην εκβιάζεται η δημοκρατία και να ληφθεί τελικά υπόψη αυτό το οποίο ψήφισε και η επιλογή η οποία έκανε. Αλλιώς να μην ψηφίζουμε. Να περιμένουμε κάθε τόσο να γίνονται εκλογές, να αποφασίζει η Κομισιόν για εμάς. Επί της συμφωνίας, μια συμφωνία με βάση τη δική μας πρόταση, ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων μέτρα. Για μέτρα πρόκειται. Είναι καλή συμφωνία? Αυτό το οποίο, το ιδανικό, θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Αυτά που προεκλογικά τα ξεχάσαν όλα. Δεν θεωρώ ότι τα ξέχασαν όλα. Θεωρώ το ότι 90%. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Στη δημοσκόπηση πάντως που έχει σήμερα και το κόκκινο και αναδημοσιεύει το Left GR και τα λοιπά, αλλά της προράτα, λέει ότι το 82% των πολιτών που ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, λέει για τις εξαγγελίες, ουσιαστικά αυτό που λέει είναι πως οι πρωτοβουλίες κυβέρνησης σημερινές είναι πολύ μακριά από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε. Και 6 στους 10 βεβαίως λένε να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση το πακέτο των δανειστών. 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα είναι μια καλή συμφωνία. Μιλώ για τη δική μας πρόταση, έτσι, τις 47 σελίδες. Η δική μας πρόταση των 47 σελίδων, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός από Βήματος Βουλής, ήταν ένα κείμενο. Όχι όπως θα το θέλαμε σε καμία περίπτωση. Ούτε της ΔΕΘ το πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα που θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε πει και όταν το παρουσίαζε στη Θεσσαλονίκη. Είχε πει: δεν είναι αυτό που θέλουμε, είναι αυτό που θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ μακράν απέχουν και από το πρόγραμμα των 47 σελίδων και από το πρόγραμμα της ΔΕΘ. Αλλά αν έχει το χρέος μέσα, αν υπάρχει ρύθμιση για το χρέος μέσα στην όποια ρύθμιση, θεωρώ πως θα είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ωστόσο, το κείμενο των 47 σελίδων είναι ένα κείμενο βασισμένο στις συγκλήσεις της συνάντησης. Αν έχει το χρέος μέσα, εγώ και ο Κούντρας θα πληρώσουμε λιγότερη φορολογία ή δεν θα πληρώσουμε έμφυα, δεν θα πληρώσουμε εκτακτή φορά. Νομίζω είναι αναδιανεμητική η λογική. Εσείς και οι συνάδελφοι και οι δύο, εξαρτάται από το πόσο καλά αμείβεστε, εκτός και αν έχετε πάρα πολλά καράβια και πάρα πολλές επιχειρήσεις στο πλάι. Έμφυα, έκτακτη φορά και ΦΠΑ είναι μια χαρά μέτρα και ΦΠΑ οριζόντιο. Μέτρο. Σου φαίνεται ο Τζούνος για να έχει καράβια? Τρία. Δεν ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Πόσα? Τρία. Δεν έχει τρία καράβια. Έχουμε κάτι φουσκωτές, βάρκες. Γιάννη, τι λες εσύ? Πάμε για λύση, μη λύση. Καταρχήν, τις τελευταίες ώρες
γιατί για αυτό το διάστημα μιλάμε, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, είναι παγωμένα όλα. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω. Ναι, δηλαδή πέρα από ένα χθεσινό.